Βεβαίως είναι άχαρη η συζήτηση για τις ευθύνες σε σχέση με τις καταστροφικές συνέπειες από την πυρκαγιά στο Μάτι. Η προσπάθεια εισαγγελικής διερεύνησης, εμείς λέμε ότι πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή η εισαγγελική έρευνα δεν μπορεί να συγκαλύψει αυτό το οποίο επιβεβαιώθηκε περίτρανα. Δηλαδή για τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες για το προμελετημένο έγκλημα των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης. Όσον αφορά τα ίδια τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ληφθεί. Γιατί από την ίδια τη ζωή αποδείχθηκε ότι η ολοκληρωμένη πρόληψη των καταστροφών από πλημμύρες, από πυρκαγιές ή από σεισμούς δεν χωράει η ολοκληρωμένη πρόληψη μέσα στα πλαίσια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, της διασφάλισης του καπιταλιστικού κέρδους, της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας πάνω στη γη. Βεβαίως, είναι φανερό ότι σπάνια μια κυβέρνηση, όσο η σημερινή, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε τόσο πολλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για το μεγάλο κεφάλαιο, για την άρχουσα τάξη. Αυτό επιβεβαιώνει και το σημερινό σχέδιο νόμου το οποίο φέρνεται για ψήφιση. Υλοποιεί δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη ταχύτητα αντιδραστικές κατευθύνσεις σε βάρος του λαού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, και το μεταμορφωμένο σε Κινάλ Πασόκ δεν ξέρει πλέον τι να πει και χάνουν τη σοβαρότητά τους όταν σας κατηγορούν για αριστερή ιδεολειψία. Γιατί αποτελείτε τους πρωταγωνιστές της συντηρητικής επίθεσης σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων για να ανακάμψουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Άλλωστε, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου εντάσσεται στα προαπαιτούμενα για τη δεύτερη αξιολόγηση. Και βέβαια είναι βολική η αντιπαράθεση που σας κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πολύ δε περισσότερο όταν εμφανίζονται και ως λομπίστες επιχειρηματικών συμφερόντων, όπως πολύ συγκεκριμένα έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μανιάτης, φτάνοντας μάλιστα στο προχωρημένο σημείο να δηλώσει ότι προασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας όταν θα παραδώσουμε τα οικόπεδα νότια της Κρήτης στην Αμερικάνικον ExxonMobil. Φαίνεται, δεν έχει διδαχθεί τίποτα από την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο ποιος είναι αυτός ο οποίος έβαλε φωτιά στην πυρητίδα αποθήκη. Δηλαδή οι πολυεθνικές, οι αμερικάνικες, οι ίδιοι Αμερικάνοι υπεριαλιστές και οι ανατολικοί συμμαχοί τους, για να μπορέσουν ακριβώς να ελέγξουν τους υδρογονάνθρακες, να ξαναμοιράσουν τις πηγές υδρογονανθράκων αλλά και τους δρόμους μεταφοράς. Και αυτό ακριβώς η συζήτηση στο σημερινή που εξελίσσεται είναι μια συζήτηση ανάμεσα σε τέτοιου είδους επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία είναι πολύ μακριά από την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και πολύ περισσότερο είναι και επικίνδυνα για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να αποκαλύψουμε ότι οι υποσχέσεις σας για μια ανάπτυξη από την οποία τάχα θα ωφεληθούν όλοι οι εργαζόμενοι θρηματίζεται από την εχώρηση του μεταλλευτικού πλούτου της χώρας στο μεγάλο κεφάλαιο και πρακτικά χωρίς κανέναν έλεγχο, από το νέο γύρο προώθησης και στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, από τις αυξήσεις στα τιμολόγια του φυσικού αερίου που θα φέρει η απελευθέρωση, περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και η ιδιωτικοποίησή της. Η ανάπτυξη που οικοδομεί η κυβέρνηση είναι μια ανάπτυξη για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Απαιτεί φτηνή εργατική δύναμη, νέες εκχωρήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, διαμόρφωση σύγχρονων όρων και προϋποθέσεων για να γίνουν οι επενδύσεις των ομίλων ακόμη πιο αποτελεσματικές, ακόμη πιο κερδοφόρες. Και αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο νόμου που σήμερα φέρατε στη Βουλή για ψήφιση. Και το κάνετε μάλιστα με ιδιαίτερο θράσος, εμφανίζοντας το άσπρο μαύρο. Εμφανίζεται δηλαδή τη διάλυση επί της ουσίας του ΙΓΜΕ ως αναβάθμιση του ρόλου του. Όταν επί της ουσίας μειώνεται δραστικά το προσωπικό του, τσακίζεται τις εργασιακές σχέσεις και τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζόμενων, ενώ χτίζεται πάνω στην απαξίωση
που το έχετε και εσείς ως σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις καταδικάσει. Στην πραγματικότητα, η νέα αρχή που δημιουργείται και θα αντικαταστήσει το ΙΓΜΕ θα προσανατολίζεται κυρίως στην παροχή απλών συμβουλών στα ζητήματα ιδιαίτερα πολιτικής προστασίας. Ποιος είναι ο στόχος σας? Να χαθεί ακόμη και η στοιχειώδης δυνατότητα που υπήρχε για μια γνώση του πραγματικού ρηχτού πλούτου και των αποθεμάτων που υπάρχουν στη χώρα μας, ώστε οι μεταλλευτικοί όμιλοι να μπορούν να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους. Και η μέθοδος αυτή είναι δοκιμασμένη. Είναι η ίδια μέθοδος που ακολουθήσατε και για το ζήτημα των υδρογονανθράκων. Άλλωστε αποτελεί οδηγός σας. Μισθώνετε δηλαδή οικόπεδα, έτσι θα κάνετε και με τα μεταλλευτικά, με το μεταλλευτικό πλούτο, όπου οι όμιλοι μπορούν να προχωρούν στις έρευνες χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο. Ακριβώς το ίδιο κάνετε και με τη γεωθερμία που φέρνετε στο ίδιο νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν, αυτή ακριβώς τη μέθοδο ακολουθείτε και για τους μεταλλευτικούς πόρους της χώρας. Ποιος θα κάνει τις σχετικές έρευνες? Ακόμη και με τους δικούς σας όρους, ποιος θα ελέγχει τον τρόπο εκμετάλλευσης των μεταλλίων, όταν η νέα δομή που φτιάχνετε έχει πολύ λιγότερο προσωπικό, πολύ ευρύτερο, μεγαλύτερο εύρος αρμοδιοτήτων και υποτυπώδεις υποδομές? Δηλαδή μετατρέπεται το ΙΓΜΕ από σύμβουλο του κράτους σε σύμβουλο των μεταλλευτικών επιχειρήσεων. Αυτό κάνετε. Αποδεικνύοντας βεβαίως περίτρανα ότι ο μανδύας του προσώπου δημοσίου δικαίου που το μετατρέπεται δεν είναι τίποτα άλλο ακριβώς παρά η προάσπιση μέσα από αυτό το δημόσιο δίκαιο των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν, το σχέδιο νόμου, εκτός από την υποβάθμιση και την αλλαγή του χαρακτήρα του ΙΓΜΕ, φέρνει την πλήρη ιδιωτικοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας. Οι πηγές γεωθερμίας μπαίνουν στην αγορά, μισθώνονται στον πλειοδότη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως οι ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού φεύγουν από το προσκήνιο. Οι γεωθερμικοί πόροι δεν θα αξιοποιούνται για να ζεσταίνουν τα αυτοχαλαϊκά νοικοκυριά ή για να παράγονται τρόφιμα για τη γεωργική παραγωγή. Γιατί αυτές οι δραστηριότητες δεν απασχολούν το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό που το απασχολεί είναι ακριβώς να μπορεί να αξιοποιεί τους γεωθερμικούς πόρους για να αυξάνει τα κέρδη του ή για να συμβάλλουν αυτοί οι γεωθερμικοί πόροι στο να ζεσταίνονται οι πισίνες των μεγάλων ξενοδοχείων που είναι διάσπαρτες στα νησιά. Έτσι λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στην ίδια γραμμή με όλες τις προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις. Εκχωρεί ένα πολύτιμο ενεργειακό πόρο στο μεγάλο κεφάλαιο με μοναδικό στόχο την κερδοφορία του. Η απελευθέρωση της γεωθερμίας δεν θα έχει θετικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα της χώρας. Η γεωθερμική ενέργεια μετατρέπεται σε εμπόρευμα και μάλιστα οι περιφέρειες αναλαμβάνουν να παίξουν το ρόλο του διαχειριστή χρήσης της γεωθερμίας σε τοπικό επίπεδο ανάμεσα στα επιχειρηματικά συμφέροντα που θα ξεδιπλωθούν. Και στο τρίτο κομμάτι του νομοσχεδίου σας επιταχύνεται τη διαδικασία απελευθέρωσης του τομέα του φυσικού αερίου. Με το νομοσχέδιο που φέρνετε σήμερα προωθείται αποφασιστικά την απελευθέρωση. Η κυβέρνηση προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και την προώθηση περαιτέρω της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου μέσα από το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ σε ΔΕΠΑ υποδομών και ΔΕΠΑ εμπορία. Επί της ουσίας ιδιωτικοποιείται τη ΔΕΠΑ εμπορίου και κρατάει το κράτος, διατηρεί τον έλεγχο στις ΔΕΠΑ υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο τι καταφέρνετε να κάνετε? Με αυτόν τον τρόπο δίνετε τη δυνατότητα σε άλλες εταιρείες, σε ιδιωτικές εταιρείες, να αξιοποιήσουν το δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου για το δικό τους φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν, η λύση που προκρίνει η κυβέρνηση σήμερα και για το φυσικό αέριο, να διατηρεί δηλαδή το κράτος τον έλεγχο των δικτύων, είναι αυτά που επιθυμεί το κεφάλαιο. Αυτό θέλει. Γιατί καταλαβαίνετε, για να δημιουργήσει ένα δίκτυο και να το συντηρήσει, χρειάζονται τεράστια κεφάλαια. Άρα λοιπόν οι επιχειρήσεις βρίσκουν έτοιμο το δίκτυο που γίνεται με ευθύνη του κράτους, αναπτύσσεται, συντηρείται και μέσα από αυτή τη διαδικασία διασφαλίζουν τα κέρδη τους πουλώντας απλά και μόνο το φυσικό αέριο, το εμπόρευμά τους. Και από αυτή την άποψη λοιπόν
για να συμβάλλεται σε αυτή τη διαδικασία της περαιτέρω απελευθέρωσης της εμπορίας, ιδιωτικοποιείται και τη ΔΕΠΑ εμπορία. Που βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία αυτό που θα κάνει είναι να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου για τους λαϊκούς καταναλωτές, παγιδεύοντας επί της ουσίας όλους αυτούς που έσπευσαν να συνδεθούν με το φυσικό αέριο. Αυτό ακριβώς είχε και αποτέλεσμα, το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα είχε και απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλή προσπάθεια για να σας θυμίσουμε τι λέγατε όλα αυτά τα χρόνια και τι έλεγαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στα ζητήματα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και ποιο είναι το πραγματικό αποτέλεσμα? Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος εκτινάχτηκαν την τελευταία 20ετία. Είναι ότι ανατράπηκαν οι εργασιακές σχέσεις στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και πρώτα και κύρια στη ΔΕΗ. Είναι ακριβώς ότι παραδόθηκαν οι ορεινοί όγκοι για βιομηχανοποίηση μέσα από τα εκτεταμένα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα που δημιουργείται, βάζοντας σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα της χώρας, το φυσικό πλούτο της χώρας, βάζοντας σε κίνδυνο τις καλλιέργειες συμπληρωματικές όπως είναι η κτηνοτροφία, η μελισσοκομεία και βεβαίως διαμορφώνοντας ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά την προστασία των λαϊκών οικογενειών, των οικισμών, των συνοικισμών από πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν και η απελευθέρωση στον τομέα του φυσικού αερίου θα οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο μόνος κερδισμένος ο οποίος θα είναι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εμπορία του φυσικού αερίου γνωρίζοντας μια τεράστια κερδοφορία. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, η καπιταλιστική ανάπτυξη την οποία υπηρετείτε βεβαίως απαιτεί επενδύσεις και οι επενδύσεις απαιτούν κέρδη. Όμως και τα κέρδη των ομίλων απαιτούν μια περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς, διαμόρφωση νέων πεδίων κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, απελευθέρωση ακόμη και από το στοιχειώδη κρατικό έλεγχο για το τι εξορίσσεται, για το τι παράγεται, για το πώς το εμπορεύονται, δρώντας επί της ουσίας ουσιαστικά ενόχλητοι. Και εσείς με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποδεικνύεστε ο καλύτερος υπηρέτης των συμφερόντων του κεφαλαίου και αυτού του δρόμου ανάπτυξης.